Ωραία. Coach, συγχαρητήρια. Να μας πείτε λίγα λόγια για το παιχνίδι. Ναι. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ το που την εμφανίσατε, γιατί ένα μικρόφωνο ήταν συγχρονιστική, το πίστεψα τα παιδιά. Είχαν σίγουρα μεγάλο κίνητρο, όπως είχα δει πάντα, όταν παίζει με τον αθλητή, να πεθάνει στο γήπεδο μου και επίσης. Δεν χρειάζεται καμία φορά να πούμε εμείς οι προπονητές κάτι, παίζουμε τον αθλητή, είμαστε μόνιμοι, γιατί έχουμε μεγάλο κίνητρο, θα πούμε να τους διαλύσουμε, να κερδίσουμε, το θέλουμε κτλ. Οπότε με αυτή την λογική του τρόπου ο coach Κωνσταντίνης περνάει στην ομάδα του και με το χαμηλό βαθμό σχέδιο που είχαμε εμείς σε μεγάλα σημεία του πρώτου χρόνου, κατάφερα να εκτελεστούν κάποιες αδυναμίες και να φύγουν το 40-43, όπως εγώ αδιανόητο στην ομάδα τη δικιά μας, όπου η βάση είναι η άμυνα, να ερχόμαστε σαν αριθμό στο ημίχρονο από οποιοδήποτε. Προχθές αγωνιστήκαμε μια από τον φαβορή του Φιπαλίου Κάπου που πάμε μετά από το σήμερα τη διάρκεια. Και σήμερα πάμε 43 πόντους στο ημίχρονο. Αυτό πρέπει να παίξει άμεσα. Κάποιοι θέλουν να αγωνίζονται, αλλιώς δεν θα αγωνίζουν. Η άμυνα είναι πάρα πολλά. Θέλουμε τις κατοχές για να μπορούμε να θέλουμε στο φιλασμό ή στο γήπεδο να έχουμε περισσότερες κατοχές και να εκμεταλλευτούμε το ταλέντο μας. Από εκεί και πέρα, δεύτερο ημίχρονο να κατέβασαν τα παιδιά. Καταφέραμε και σε ένα παιχνίδι με τον περιφερειακό μας σούτ, τώρα που θέλαμε να γυρίσουμε την μπάλα. Είχαμε μπάλα πρέπει να φύγει τα χέρια γρήγορα. Έχουμε καλό σουτέρ, είχαμε ένα πραγματικό 16-29 τρίποντα. Όταν υπάρχει μια κυκλοφορία της μπάλας, το ξανακάναμε στο τελικό προχθές, το ίδιο ποσοστό είχαμε. Οπότε συμβαίνει τυχαίο, όταν η μπάλα γυρνάει και περνάει από διάφορα χέρια, κάποιος από την ψυχολογία τύχει να είναι άκουμος, ο Τόρεϊ, ο Άρ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι η άμυνης. Καταλήτης ήταν και ο Παναγιώτης ο Τζόκας με το Σιζόμπλουρ και το πάθος που κάνανε στην άμυνα και ανεξαρτήτα με το σκορ. Όλα τα παιδιά προσπάθησαν. Κάποιοι δεν ήταν συγκεντρωμένοι, κάποιοι ήταν περισσότερο. Εμείς βγάζουμε και τα συμπεράσματα στον αθλητισμό. Σίγουρα το ΑΠΟΕΛ προηγείται 21-16, το σημαντικό είναι ότι τελείωσε το παιχνίδι και γυρίσαμε 17 πόντους και παρηγορήσαμε ένα το πρώτο τίτλο της χρονιάς, αλλά θα είμαστε ευχαριστημένοι μόνο αν θα πάρουμε τους επόμενους. Μιλήστε μας λίγο για την μη χρησιμοποίηση απόψε του Goodwin, αλλά και την ίση κατανομή των λεπτών όλων των παιχτών, ανεξαρτήτως. Εντάξει, δεν θα σχολιάσω κάτι με τον Goodwin, είναι θέμα ομάδας και εσωτερικά αυτά. Το θέμα είναι ότι όλα τα παιδιά μπαίνουν στο rotation, οπότε όποιος μπορεί να έχει ψηφιακή συγκέντρωση και άτομα που κρίνεται, όποιος κάνει μία αποφάση, δεν μπορεί να τα αποκριθεί, είναι εκτός παιχνιδιού. Υπάρχουν πολλές αλλαγές στην ΑΕΚ. Και στην Ευρώπη, η ΑΕΚ παίζει στην Κύπρο, όλοι θέλουν να κερδίσουν. Στην Ευρώπη λέει ένα αγωνιστική έχει όμοιρο δυνατό, πρέπει να υπάρχει ψηλό το αποσύνδεσμο. Και ο Μιχάλης ο Κουμής, η πρώτη εμφάνιση έτσι. Εντάξει, το χαρήκαμε με τον Άξιν του Μιχάλη, το pick and roll εκεί πέρα, δεν βγαίνει την φάση, έχει μένει πολύ, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Μακάρι να έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μια παιχνίδια, παίρνουμε μια διαφορά από το σχολείο. Μόνο χαρά και αυτό που συμμετείχε ο Μιχάλης, συγχαρητήρια. Ξανά και στους παίκτες μου και στα ΑΠΟΕΛ και καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.